Έπειτα από ασφυκτικά 24 ώρα λόγω υψηλών θερμοκρασιών, ανοίγει σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις μία πιο δροσερή παρένθεση. Ο καύσωνας κλέον, που πλήττει και την Κρήτη, δείχνει να υποχωρεί. Την Δευτέρα αλλά και την Τρίτη παραμένουμε σε ένα σκηνικό καιρού το οποίο και πάλι θα κυρίαρχο στοιχείο θα είναι οι άνεμοι, οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα έχουν αναπτυχθεί στο Αιγαίο, είναι ο γνωστός Ετησίας, το κοινό γνωστό Μελτέμι στον κόσμο. Οι θερμοκρασίες τώρα που θα κυμανθούν για τη Δευτέρα αλλά και για την Τρίτη και πάλι στα βόρεια οι μέγιστες τιμές θα κυμαίνονται γύρω στους 32 μέχρι και 34 βαθμούς, κατά τόπους ήταν και χαμηλότεροι, ενώ στα νότια θα παραμείνει γενικότερα λίγο υψηλότερη η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας, αφού φαίνεται ότι θα ξεπερνάει τους 34 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στο Ηράκλειο σήμερα στις 4 το μεσημέρι η θερμοκρασία άγγιξε τους 33 βαθμούς Κελσίου, στα Χανιά τους 35 βαθμούς Κελσίου, στο Ρέθυμνο τους 33 και στον Άγιο Νικόλαο τους 34 βαθμούς Κελσίου. Πανελλαδικό ρεκόρ κατέγραψε σήμερα το Πετροκεφάλι Μυρών, καθώς σημείωσε την υψηλότερη θερμοκρασία στους 40,9 βαθμούς Κελσίου. Στη λίστα με τις θερμότερες περιοχές συμπεριλαμβάνονται άλλες τρεις του νησιού, η Σίβα Ηρακλείου, Παλαιόχωρα και Ελαφωνής Ιχανίων. Την ίδια στιγμή και χθες, 6 συνολικά περιοχές της Κρήτης ήταν ανάμεσα στις θερμότερες της χώρας, με το Ελαφωνήσι να βρίσκεται στην κορυφή, αγγίζοντας τους 44,2 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακολούθησαν οι Μοίρες με 44,1 βαθμούς Κελσίου. Τη στιγμή που η Κρήτη διώνει ώρες υψηλών θερμοκρασιών, στο οροπέδιο Λασιθίου καταγράφεται ένα διαφορετικό σκηνικό, καθώς σύμφωνα με τον Δήμαρχο, χθες δεν ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου. Το οροπέδιο Λασιθίου, ορεινότερος δήμος της Κρήτης, προσφέρεται τώρα μέσα στον καύσωνα και στις υψηλές θερμοκρασίες. Προσφέρεται για δροσερές διακοπές, ιδιαίτερα κατά τα απογεύματα και μέχρι και το μεσημέρι. Τις επαύριο οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές, κυμαίνονται από 15 μέχρι και 20 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας έτσι στον κόσμο μια ιδιαίτερη νότα δροσιάς. Πάντως, ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι αυτό το διάστημα ηλικιωμένοι, έγκες παιδιά και ευπαθείς ομάδες, οι οποίες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο από τις μεταβολές της θερμοκρασίας.